Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι οι βραδινές ειδήσεις του Omnia TV. Με τη συμμετοχή περίπου 30.000 ανθρώπων, σύμφωνα με μετριοπαθείς εκτιμήσεις, πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι διαδηλώσεις στην Αθήνα στο πλαίσιο της απεργίας που είχαν εξαγγείλει η ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ. Η στάση της αστυνομίας ήταν και πάλι επιθετική, αλλά με διαφορετικό τρόπο, καθώς ναι μεν έγινε πολύ περιορισμένη χρήση δακρυγόνων και χημικών, ήταν όμως εκτεταμένη η σωματική βία που ασκήθηκε με ξυλοδαρμούς σε δημοσιογράφους, φωτορεπόρτερ και άλλους ανθρώπους που φωτογράφιζαν ή βιντεοσκοπούσαν. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η ομάδα του Omnia TV. Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας στα πλαίσια της απεργίας που κήρυξε η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΗ. Εργαζόμενοι και φοιτητές πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις και πορεία διαμαρτυρίας, αντιδρώντας στα κυβερνητικά μέτρα. Από νωρίς είχε στηθεί ο περίφημος νέος φράχτης στη Βασιλής της Σοφίας, ενώ από τις διαδηλώσεις είχαν αποκλειστεί κεντρικές οδοί της Αθήνας. Από τις προηγούμενες ημέρες είχαν καλεστεί τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις, του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια, της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ στην πλατεία Κλαθμόνος, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνταν πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια. Όλες οι συγκεντρώσεις, που αριθμούσαν περίπου 30.000 άτομα, έκαναν ξεχωριστή πορεία στο κέντρο της Αθήνας και κατέληξαν σε ξεχωριστά σημεία της πλατείας Συντάγματος, όπου και ακολούθησαν συμπλοκές μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων της αστυνομίας. Οι εικόνες των τηλεοπτικών μέσων επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς των διαδηλωτών πως εφαρμόστηκαν νέες πρακτικές από τις δυνάμεις των ΜΑΤ με μικρή χρήση χημικών και ανελέητους ξυλοδαρμούς με κλομπ, ασπίδες και κλωτσιές. Παρόμοια αντιμετώπιση είχαν τόσο οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι, όσο και οι υπόλοιποι πολίτες που βιντεοσκοπούσαν τις σκηνές βίας. Από τις επιθέσεις των ΜΑΤ, σύμφωνα με τους ανταποκριτές μας και άλλα ειδησογραφικά μέσα, υπήρξαν τουλάχιστον 10 τραυματίες, ενώ αστυνομικές πηγές αναφέρουν την ύπαρξη 15 προσαχθέντων, οι 10 εκ των οποίων συνελήφθησαν για διάφορα αδικήματα. Να σημειωθεί ότι οι προσαγωγές διαδηλωτών έγιναν σχεδόν όλες στα τυφλά, δηλαδή μετά από επιθέσεις δημιουργιών σε στιγμές που δεν υπήρχαν συγκρούσεις. Βαρύς οπλισμός, σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, βρέθηκε στο διαμέρισμα του 32χρονου στη Θεσσαλονίκη που σκοτώθηκε από πιθανό λάθος χειρισμό σε χειροβομβίδα. Πρόκειται για άνδρα κουρδικής καταγωγής με τουρκική υπηκότητα. Στη Βουλή πραγματοποιήθηκε πολύ ωραία σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προπό κύριο Χρήστο Παπουτσί, με τη συμμετοχή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Διοικητή και του Υποδιοικητή της ΕΕΠ και του Προϊσταμένου της Αντιτρομοκρατικής, ενώ ενημερώνεται συνεχώς ο Πρωθυπουργός. Τα ευρήματα στο διαμέρισμα χαρακτηρίστηκαν άκρως απόρριτα όσα αφορούν τα ζήτημα υψίστης εθνικής ασφαλείας. Από τις 10 Οκτωβρίου ξεκινά και επισήμως το κυνήγι των οφειλετών του Δημοσίου από ελεγκτικές εταιρείες και δικηγόρους στους οποίους θα ανατεθούν οι υποθέσεις των φορολογουμένων. Από την ημερομηνία αυτή ξεκινά η λειτουργία της Επιχειρησιακής Μονάδας Ίσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Ίσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Ελεύθερος αφέθηκε σήμερα με μόνο περιοριστικό όρο την παραμονή εντός του νομού Δράμας ο πρώην αστυνομικός Βασίλης Αραλιώτης που είχε καταδικαστεί για απλή συνέργεια στη δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Αυτές ήταν οι ειδήσεις του Omnia TV στις 8. Ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.